Πανικό έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι ανατιμήσεις στους πολίτες, οι οποίοι τρέχουν στα σούπερ μάρκετ και γεμίζουν τα καλάθια τους με προϊόντα μακράς διάρκειας. Όπως δηλώνει στο ένα channel διευθυντής σούπερ μάρκετ, κ. Σεραφείμ Σκαλιάπας, δεν θα έπρεπε να υπάρχει πανικός, καθώς υπάρχει μεγάλη επάρκεια σε αγαθά σε όλα τα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Σε ένα μέρος υπάρχουν κάποιες αγορές που γίνονται χωρίς λόγο. Έχουν στραφεί προς τα ηλιέλαια, άλευρα, χαρτιά κουζίνας. Προσπαθούν να κάνουν ένα στόκ, να δημιουργήσουν ένα απόθεμα από αυτά τα προϊόντα, ώστε να προλάβουν ανατιμήσεις και τέτοια. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει κάποιος λόγος ιδιαίτερος. Υπάρχει αυθονία στα σούπερ μάρκετ και ειδικά και σε εμάς υπάρχει αυθονία από αυτά τα προϊόντα. Οπότε δεν χρειάζεται να τους πιάνει αυτός ο πανικός, ώστε να οδηγούνται σε αγορές τέτοιου είδους, σε ηλιέλαια, άλευρα και χαρτιά υγείας. Πολίτες την ίδια ώρα δηλώνουν στην κάμερα του ένα channel πως δεν αγοράζουν περιττά προϊόντα, καθώς δεν το θεωρούν χρήσιμο. Ξεκινήσει η ψώνια από το σούπερ μάρκετ τώρα με τις εξελίξεις και όλα αυτά που γίνονται. Δύσκολα, παιδιά. Έχετε δύσκολα. Ξεκινήσει να παίρνετε αλεύρι και τέτοια πράγματα, να προμηθεύεστε? Εγώ έχω κατάστημα και προμηθεύομαι και τα είδα όλα. Έχετε απόθεμα. Έχετε αρχίσει αγορές από τα σούπερ μάρκετ για να κάνετε προμήθεια σε περίπτωση που γίνει κάποια εξέλιξη? Δεν έχω, όχι, δεν είμαι αυτής της άποψης να αγοράζω πολλά να έχουν, γιατί λήγουν γρήγορα. Ειδικά τώρα τα προϊόντα τα έχουν σκατέψει όλα, δηλαδή είναι χάλια. Και τέτοια δηλαδή δεν έχετε πάρει να έχετε προμήθεια? Όχι, γιατί σκουλικιάζουν. Τι να τα μαζέψω, και αν δεν γίνει κάτι, αν να μας μείνουν και να μείνουν χρόνια να χαλάσουν. Κρίμα δεν είναι, δηλαδή τώρα με τις ανατιμήσεις και τέτοια να παίρνουμε, να δίνουμε του κόσμου τα λεφτά και να. Άρα τώρα να ανατιμήσεις και όλα αυξάνονται. Θέλετε να έχετε κάτι τώρα, να πάρετε κάτι που είναι πιο φθηνά ακόμα? Όχι, βρε κοπελιά, εντάξει, δεν είναι. Έχετε ξεκινήσει να προμηθεύεστε πράγματα από το σούπερ μάρκετ τώρα με τις εξελίξεις που ακούμε και τις ανατιμήσεις? Όχι, κανονικά, είναι κανονικά. Γιατί να πάρουμε παραπανήσια πράγματα, γιατί να πάρουμε? Ας πούμε ο κόσμος δεν έχει λεφτά, αλλά γιατί να πάρουμε παραπανήσια? Τα έχουμε στο ντουλάπ να τα βλέπουμε. Με τις ανατιμήσεις αν αυξηθεί και άλλη τιμή. Ναι, και άντε και αυξήθηκε. Τι θα γίνει, τα έχουμε μπαγιάτικα στο. Ούτε αλεύρι, ούτε τέτοια. Τι θα τα κάνουμε? Για να καπάρεις αλεύρι πρέπει να το χρησιμοποιήσεις. Να το βάλεις μέσα στο ντουλάπ, να το έχεις ένα μήνα, ενάμιση, να μην ασχολικάσεις κιόλας. Ο κόσμος δεν ξέρει, έχει πάθει ατροφία.